Ένα έγκλημα σε βάρος δεκάδων και νικητικών σκύλων συντελείται το τελευταίο διάστημα, δημιουργώντας ανησυχία στους κύκλους των κυνηγών. Αρκετά σκυλιά δηλητηριάστηκαν τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές του νομού, όπου εκδράμουν οι κυνηγοί με τους πιστούς τους φίλους από την έναρξη της φετινής κυνηγητικής περίοδου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το ποιος ή ποιοι σκοτώνουν με αυτόν τον τρόπο τα σκυλιά των κυνηγών, γι' αυτό το λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου αποφάσισε να επικηρύξει τους δράστες με το ποσό των 10.000 ευρώ, όπως σημείωσε ο πρόεδρος Ευάγγελος Λίτρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε κυνηγό η σχέση με το σκύλο του είναι ιδιαίτερα σημαντική και επιπλέον οι κυνηγοί επενδύουν πολλά χρήματα και χρόνο για την αγορά και την εκπαίδευσή τους. Έχουν συμπληρωθεί πράγματι κρούσματα δηλητηρίασης κυνηγητικών σκυλιών. Είναι σε όλο το νομό, μπορώ να πω, όχι βέβαια σε πολύ πολύ μεγάλη έκταση η διασπορά αυτών των δηλητηρίων. Είναι μια ενέργεια την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα. Πιστεύουμε ότι δεν προέρχεται από άτομα normal, προέρχεται από άτομα με διαταραγμένη προσωπικότητα σίγουρα. Όταν δηλητηριάζει ένα σκυλί, σίγουρα δεν είναι άνθρωπος λογικός αυτός που το κάνει. Όπως προείπα, ο Κυνηγητικός Σύλλογος καταδικάζει αυτή την ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει επικήρυξη 10.000 ευρώ σε όποιον δώσει πληροφορία και συλληφθεί ο δράστης ή οι δράστες που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες και καταδικαστεί τελεσίδικα. Δεν είναι ένα άτομο γιατί είναι σε διάφορες περιοχές, οπότε τώρα εάν είναι οργανωμένα ή όχι δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν έχω κάποια στοιχεία για να πω αν είναι οργανωμένα αυτή η ενέργεια. Πληροφορίες για κρούσματα λαθροθυρίας έχουν φτάσει και στα γραφεία του Κυνηγητικού Συλλόγου, όπως και στην Κυνηγητική Ομοσπονδία Υπήρου που έχει θέσει σε επιφυλακή τις ομάδες θυροφυλακής. Ο κύριος Λίτρας σημείωσε ότι υπάρχουν κρούσματα αλλά δεν βρισκόμαστε μπροστά σε όργιο λαθροθυρίας, όπως είπε χαρακτηριστικά, και υπογράμμισε ότι όποιοι συλλαμβάνονται οδηγούνται άμεσα στη δικαιοσύνη.